Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βορύδη, δεν χρειάζεται να κάνει το δικηγόρο της κυρίας Γεννηματά. Μπορεί και μόνος, μόνη της. Εσείς δικηγόρος είστε, αλλά δεν χρειάζεται να της κάνει το δικηγόρο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι βουλευτές, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Γεννηματά, όπως βλέπετε, σήμερα βρίσκομαι εδώ. Και είναι επιλογή μου να βρίσκομαι εδώ. Ζήτησα και από τον Πρόεδρο της Βουλής, παρακάλεσα τον Υπουργό Άμυνας, να αναβληθεί πρωτοφανέστα χρονικά, να παρίσταται Πρωθυπουργό σε μια διαδικασία επίκαιρης επερώτησης. Αποφάσισα όμως να βρίσκομαι εδώ. Γιατί δεν πρόκειται πλέον να ανεχτώ καμιά πρόκληση, καμιά συκοφαντία και καμία γραφικότητα, κύριε Μητσοτάκη. Διότι έχετε ξεπεράσει τα όρια του γραφικού με αυτά που κάνετε. Την προηγούμενη εβδομάδα φτάσατε στο σημείο να ισχυριστείτε, και εγώ σας άκουσα με μεγάλη προσοχή και ησυχία, δεν διέκοψα κανένα. Και παρακαλώ να μην με διακόπτετε. Έλα τώρα, στην αρχή βρισκόμαστε, σταματήστε. Τι πάθατε? Προς Θεού. Την προηγούμενη εβδομάδα φτάσατε στο σημείο να ισχυριστείτε ότι το προγραμματισμένο ταξίδι μου στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες για δύο εδώ και καιρό προγραμματισμένες τελετές βράβευσης, συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, τον Πρόεδρο Γιούγκερ και συμμετοχή στη Σύνοδο Κορυφής, ήταν ένα ταξίδι, αφορμή, δικαιολογία για να μην παρίσταμε στις μεγάλες αποκαλύψεις που πρόκειται να κάνετε, στην υπόθεση που εδώ και 15 μέρες συντονισμένα όλα τα... Ελάτε, ρε παιδιά. Δεν πειράζει, εγώ θα ακουστώ αυτό που έχω να πω. Με συγχωρείτε. Θα ακουστεί είτε θέλουν είτε δεν θέλουν. Μιλήσατε προηγούμενα 7 βουλευτές. Έτσι, από την ίδια παράταξη, τα αναλύσατε όλα, εις διπλούν, εις τριπλούν. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Ελάτε. Να φύγω λοιπόν να δραπετεύσω από τι ακριβώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Από τι να ξεφύγω? Από την αντιπαράθεση με τον κύριο Μητσοτάκη? Ούτε εσείς που τα λέτε αυτά, ούτε αυτοί που τα γράφουν αυτά, δεν τα πιστεύουν. Γι' αυτό όταν κατέθεσα άλλωστε και την επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής, Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε να συνενέσει στη μετάθεση της συζήτησης, ώστε αυτή τελικά να γίνει εν διαπουσία μου. Κυρίως γι' αυτό διάφοροι παπαγάλοι και σήμερα πάλι αναρωτιόντουσαν με ποια διαδικασία θα τοποθετηθώ στη Βουλή. Και το γελίο της υπόθεσης είναι ότι πρόκειται για τους ίδιους ακριβώς που έλεγαν ότι κρύβομαι, οι οποίοι σήμερα λέγανε ότι τάχα μου εκβιάζομαι. Ούτε κρύβομαι ούτε εκβιάζομαι, κύριε Μητσοτάκη. Γιατί δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Και ακριβώς επειδή εγώ δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, κύριε Μητσοτάκη, όταν έρχονται συνεργεία τηλεοπτικά στο γραφείο μου, δεν ξεσκονίζω το γραφείο μου, ούτε αραδιάζω, ούτε βγάζω πάνω από το γραφείο μου, ακόμα και τα δώρα που μου έχουν κάνει. Εσείς, άμα έρθει κανένα τηλεοπτικό συνεργείο στο δικό σας γραφείο, να δούμε τι ξεσκόνισμα πρέπει να κάνετε, κύριε Μητσοτάκη. Που θα κρύψετε. Που θα κρύψετε τα παραστατικά και τις αποδείξεις για τα δώρα της Siemens, για τα δάνεια του κύριου Καχανίων, για τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες που βρέθηκαν στη δικογραφία και αφορούν τον γραμματέα του κόμματός σας. Αλλά ενδεχομένως και αυτά που ακόμα δεν καταφέρατε να βρείτε. Τα Ε9 για τη φορολογική δήλωση και το ποθενέσχες που δεν έχετε καταθέσει ακόμα. Εσείς έχετε να κρύψετε. Μετακόμιση θα κάνετε. Έτσι κέρδη κανένα συνεργείο τηλεοπτικό να γυρίσετε κανένα σποτάκι. Εγώ δεν έχω να κρύψω τίποτα, κύριε Μητσοτάκη. Εγώ δεν έχω να κρύψω τίποτα. Και ακριβώς επειδή δεν έχω να κρύψω τίποτα, δεν φοβάμαι και τίποτα. Και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Για να υπερασπιστώ την αλήθεια και να απαντήσω. Όχι να απολογηθώ όπως νομίζετε, αλλά να αποκαλύψω
το βρώμικο παιχνίδι σας, τον γκεμπελισμό και την αμετριότητά σας, αλλά και το μέγεθος της απάτης σας. Γιατί ο ελληνικός λαός πρέπει να καταλάβει ποιος ακριβώς είναι ο στόχος σας και ο σχεδιασμός σας. Βεβαίως, έχω την αίσθηση ότι μπορεί να μην είναι και ακριβώς δικό σας ο σχεδιασμός, γιατί για άλλη μια φορά σήμερα εδώ τα επιχειρήματά σας, ακόμα και αυτά τα οποία διαβάσατε, ήταν μόταμο από διάφορα άρθρα γραμμής σε κυριακάτικες εφημερίδες. Και ξέρετε για ποιους μιλάω, ξέρω, κύριε Τασούλα. Εσείς, ωραία η πλακίτσα για το χιούμορ, αλλά μάλλον αυτά που θα πω σήμερα δεν θα σας κάνουν και τόσο χαρούμενο. Θα σας κοπεί το γελάκι σε λίγο. Περιμένετε. Διότι, αγαπητέ κύριε Τασούλα, είτε το πούμε στα ελληνικά, είτε στα αγγλικά, είτε στα γαλλικά, ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει ποιος σας δίνει γραμμή. Σας δίνουν γραμμή μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν επιδοθεί σε μια λυσαλαία επίθεση απέναντι στην κυβέρνηση. Για ποιο λόγο άραγε? Και επειδή εγώ δεν το γνωρίζετε καλά, δεν κρύβω ούτε μασάω τα λόγια μου, θα σας πω ευθέως. Όλο τυχαίο, συντονισμένα εδώ και 15 μέρες, μόλις στην επικαιρότητα ευρέθησαν τα λεγόμενα Panama Papers, Paradise Papers, μετά την ατυχή ερώτηση που καταθέσατε για την βία και βρεθήκατε απολογούμενος για τις συνομιλίες του γραμματέα σας με κυκλώματα βίας, μετά τις αποκαλύψεις που αφορούσαν την κατάθεση της γραμματέας του κ. Χριστοφοράκου, επιστήθηκε και οικογενειακού σας φίλου, όλος παραδόξος, ένα κρεσέντο συντονισμού, συντονισμένο κρεσέντο, μέσων μαζικής ενημέρωσης, του, όπως κατά δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη, κουμπάρου σας, ο οποίος το τελευταίο διάστημα περνάει πιο συχνά το κατόφλι του εισαγγελέα από την πόρτα του σπιτιού του και έχει αγοράσει 7 εφημερίδες και οι 7 εφημερίδες λισομανούν κατά της κυβέρνησης, αλλά και του όψιμου φίλου του τώρα, του όψιμου συνεταίρου του, που πριν λίγο καιρό ήταν στα μαχαίρια, αλλά τώρα τα βρήκαν για να αντιμετωπίσουν ποιον, τον κοινό τους εχθρό. Και ποιος είναι ο κοινός τους εχθρός? Αυτή η κυβέρνηση, που θέλει να βάλει ένα τέλος στη διαπλοκή, στη διαφθορά, στα παραδικαστικά κυκλώματα, στις λογής ασυλίες, στους φοροφυγάδες. Και να μην ξεχάσω βεβαίως να προσθέσω στους δύο αγαπημένους όψιμα συνεταίρους και τον αγαπημένο σας κομιστή, που φέρατε σήμερα και γι' αυτό είπατε γαλλιστή το μοταμό, κύριε Τασούλα, όλα όσα έγραφε την Κυριακή, που ξέρουμε τόσα χρόνια τι κομίζει και πώς πληρώνεται για όσα κομίζει. Και τώρα που ήρθε η ώρα να πληρώσει τα χρωστούμενα, γιατί βρέθηκε μια κυβέρνηση και είπε, δεν σου κάνουμε χάρη, πρέπει να πληρώσεις όπως όλοι οι άλλοι πληρώνουν, καθυβρίζει, εκβιάζει, έχει χάσει τον έλεγχο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα μηντιακό λόμπι είναι που σας καθοδηγεί. Αυτοί είναι που σας δίνουν γραμμή και εκεί καταντήσατε τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Μητσοτάκη. Μέσα στην αγωνία που έχουν οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες να αποκαταστήσουν την πρόσβαση στην εξουσία που εχάθη εδώ και καιρό συντονισμένα, δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να προκαλούν μόνο θόρυβο και σαματά. Αλλά δεν είναι τόσο απλό, προσέξτε. Δεν είναι τυχαίο ότι στοχοποιούν τον καμένο. Το παιχνιδάκι ταιριάζεται, δεν ταιριάζεται, τα ξέρετε όλοι πολύ καλά. Και τις απόψεις μας και τις θέσεις μας, αλλά και την εντιμότητα της επικοινωνίας που έχουμε. Τον καμένο όμως δεν το στοχοποιείτε επειδή σας φταίει ο καμένος. Δεν θέλετε να χτυπήσετε τον καμένο. Θέλετε να χτυπήσετε την κυβέρνηση. Και κυρίως αυτοί που σας δίνουν γραμμή με τα πρωτοσέλιδά τους. Γιατί στο βάθος του αρρωστημένου τους μυαλού είναι τι? Να ψάξουν να βρουν τον τρόπο
αφού ξεχύλωσε η παρένθεση και περνάμε και τις αξιολογήσεις και η οικονομία βγαίνει από την κρίση, να δημιουργήσουν συνθήκες αποσταθεροποίησης, θεωρώντας ότι είναι ο αδύναμος κρίκος, γιατί ένα πράγμα θέλουν, να μην καταφέρει αυτή η κυβέρνηση να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Πάση θυσία. Και εσείς τους ακολουθείτε τυφλά. Ή μήπως να έλεγα ότι τους ακολουθείτε ακριβώς για τον αντίθετο λόγο, επειδή έχετε μάτια και βλέπετε. Βλέπετε λοιπόν ότι τελείωσε το παραμύθι ότι είναι θέμα ημερών, ότι δεν περνάνε αξιολογήσεις, ότι καταραίει η οικονομία, ότι πέφτουμε στα βράχια. Βλέπετε ότι η κυβέρνηση αυτή είναι που πετυχαίνει εκεί που εσείς αποτύχατε, 5 χρόνια, και όχι μόνο θα οδηγήσει τη χώρα έξω από την κρίση, όχι μόνο θα θεμελιώσει την ελληνική οικονομία σε γερές και σταθερές βάσεις, όχι μόνο θα στηρίξει την κοινωνική πλειοψηφία με όποιον τρόπο μπορεί και το κάνει ήδη, όπως έγινε με το κοινωνικό μέρισμα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αλλά ξέρετε κάτι, ακριβώς για τους παραπάνω λόγους, δεν θα είναι μόνο μια κυβέρνηση η οποία θα φτάσει στο τέλος της θητείας της, αλλά θα κερδίσει και τις επόμενες εκλογές. Και αυτό είναι που σας προκαλεί πανικό, κύριε Μητσοτάκη, γιατί βλέπετε όσες ενέσεις ενισχυτικές παίρνετε από τους δόκτορες, διάφορους δόκτορες νεόκοπους, να σας λένε αυτά τα οποία θέλετε να ακούσετε. Βλέπετε ότι το κλίμα αλλάζει. Και αν καταφέρουμε που θα καταφέρουμε να βγούμε από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2019, όταν θα έχουμε την ευκαιρία, τότε θα γίνουν εκλογές, κρατηθείτε, να αντιπαρατεθούμε για την επόμενη μέρα, τότε εσείς θα έχετε μονάχα ως επιχείρημα την καταστροφολογία που επί 4 χρόνια διαρκώς αναδεικνύατε, και εμείς θα έχουμε επιτεύγματα, αποτελέσματα, αλλά και όραμα για την επόμενη μέρα. Αυτό σας ανησυχεί. Και σας ανησυχεί βεβαίως διότι δεν μπορεί να περάσει από το μυαλό σας όχι μόνο ότι για άλλα 2 χρόνια θα είστε εκεί που είστε σήμερα, αλλά ενδεχομένως 2 συν 4. Αυτό είναι το θέμα σας. Είστε εθισμένοι με την εξουσία. Έχετε πάθει μεγάλη ζημιά που αναγκαστήκατε για πρώτη φορά να την απολέσετε, και ο πνιγμένος κάνετε από τα μαλλιά του. Όμως ήθελα να σας ρωτήσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι ακριβώς νομίζετε. Νομίζετε ότι έτσι πέφτουν οι κυβερνήσεις? Από τους βαρόνους και τους μηχανισμούς παραεξουσίας μέσα στην κρατική δομή? Πλανάστε πλάνη νυχτρά. Και είναι αυτή σας η πλάνη που σας οδηγεί να ακολουθείτε την παράφωνη συγχορδία τους και βεβαίως να ακολουθείτε και να διαβάζετε εδώ στη Βουλή όσα μας προαναγγέλουν στα μέσα ενημέρωσης που ελέγχουν. Εγώ, κύριε Μητσοτάκη, θέλω να σας πω ένα πράγμα. Μιλήσατε για βούρκο και για λάσπη απευθυνόμενο σε μένα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριε Μητσοτάκη, ότι αυτός δεν είναι δικός μας φυσικός χώρος. Δεν είναι δικός μας φυσικός χώρος ο βούρκος των σκανδάλων, των χρηματισμών, της μίζας, της διαπλοκής και της υπονόμευσης. Κάποια στιγμή σας είχα πει στο παρελθόν, δεν θυμάμαι αν ήταν στην πρώτη ή στη δεύτερη αξιολόγηση που είχατε φέρει την καταστροφή, ότι προσπαθείτε να τα καλύψετε όλα στο σκοτάδι, γιατί στο σκοτάδι εξαφανίζονται οι διαφορές. Αλλά εμείς θέλουμε το φως. Και γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα, για να υπερασπιστώ το φως. Γιατί 15 μέρες τώρα το μόνο που ακούει ο ελληνικός λαός για την υπόθεση αυτή είναι άναρθρες κραυγές και σκόρπιες λέξεις, που αν τις βάλει κανείς μαζί, τι γίνεται, δημιουργούνται εντυπώσεις. Καμένος, μεσάζοντας, εξοπλιστικά, Σαουδική Αραβία, και κανείς δεν έχει καταλάβει γιατί ακριβώς κατηγορείται και ποιον κατηγορείται. Και γι' αυτό θέλω να πάρω τα πράγματα από την αρχή, γιατί ο κόσμος πρέπει να καταλάβει
το μέγεθος της απάτης σας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το βασικό επιχείρημα μέσων ενημέρωσης αλλά και της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ποιο? Είναι ότι ο Υπουργός Άμυνας επιχείρησε να πουλήσει στρατιωτικό υλικό το οποίο δεν είχε λόγο ο ελληνικός στρατός να το κρατήσει και επιχείρησε να το πουλήσει στις υψηλότερες δυνατές τιμές για να πάρει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος στο ελληνικό δημόσιο. Αλλά λέτε ότι διάλεξε να μην συνομιλήσει απευθείας με τη Σαουδική Αραβία, αλλά να συνομιλήσει με μεσάζοντες. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι η βασική σας επιχειρηματολογία. Πρώτο και κύριο, λοιπόν, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με έναν μεσάζοντα, αλλά με έναν εξουσιοδοτημένο από τη Σαουδική Αραβία. Όμως λέτε ότι όλα αυτά δεν ευσταθούν. Και γιατί δεν ευσταθούν? Διότι η πρεσβεία μας στο Ριάντ ήταν αυτή η οποία ανέδειξε, και γι' αυτό προσπάθησα κάποια στιγμή να σας διακόψω, κύριε Μητσοτάκη, πού το ξέρετε αυτό, πού το είδατε αυτό, ότι ο πρέσβης μας, λέει, στο Ριάντ ήταν αυτός ο οποίος και επιχείρησε να αναδείξει ότι ο εν λόγος επιχειρηματίας δεν είναι ο εκλεκτός της Σαουδικής Αραβίας, αλλά είναι εκλεκτός του κ. Καμένου. Δεν θα σταθώ σε όλα τα αποκαλυπτικά και διασκεδαστικά υπόθηκαν σε αυτό εδώ το βήμα της Βουλής από τον ίδιο τον Υπουργό, ότι σας κάνει ξαφνικά μεγάλη έκπληξη που ακούτε γι' αυτόν, ενώ τον είχατε μαζί σας σε αποστολές στην Ρωσία και τον γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Δεν θα σταθώ όμως αυτό. Καλά, δεν έχει σημασία. Τον ξέρετε εδώ και 40 χρόνια, κύριε Τσέρα. Αυτό σημαίνει. Αλλά το ξέρετε πολύ καλά. Πρέπει να το ξέρετε πολύ καλά. Δεν θα σταθώ όμως αυτό. Ήσυχα, ήσυχα. Ήσυχα, παρακαλώ. Διευκρινίστηκαν, όχι, κύριε Βορύδη. Δεν θα σταθώ σε αυτό. Ωραία. Δεν θα σταθώ καθόλου σε αυτό. Θα σταθώ όμως στο εξής. Η βασική σας επιχειρηματολογία έχει να κάνει με το ότι, όπως μας λέτε, όπως ξέρετε προφανώς, δεν ξέρω πώς το ξέρετε, ενδεχομένως κάπου πάει το μυαλό μας, βλέποντας και το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης να αναλαμβάνει την ευθύνη να καταθέσει στο Κοινοβούλιο άκρως απόρριτα έγγραφα. Εν πάση περιπτώσει, το βασικό σας επιχείρημα, κύριε Μητσοτάκη, ακούστε το αυτό, είναι ότι η πρεσβεία μας στο Ριάντ ήταν αυτή η οποία μας ειδοποίησε γέρος να μην προβούμε σε αυτή τη διαδικασία. Πάμε λοιπόν να δούμε, διότι ο Θεός, ξέρετε, αγαπάει τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη. Και αυτά στα οποία αναφέρεστε και έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης, αξιοποιώντας ενδεχομένως μηχανισμούς του κράτους, και είναι ίστατη αθλειότητα, για τη χώρα αυτό είναι ίστατη αθλειότητα, να χρηματίζεται, είναι η μέγιστη μορφή κομματικοποίησης θεσμών που θα έπρεπε να λειτουργούν για το δημόσιο συμφέρον και όχι για την πολιτική αντιπαράθεση αυτού του είδους. Το παίρνω και αυτό όμως παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ήσυχα, παρακαλώ, ησυχία. Έχετε, λοιπόν, μην υποβάλλετε ερωτήματα. Η διαφάνεια είναι δημόσιο αγαθό. Κύριε Βρούτσι, εντάξει, παρακαλώ. Τότε, κύριε, εσείς το είπατε, ίσκα. Κύριε Βορύδη, να καλέσουμε μαζί τότε τον κύριο Λοβέρδο, ο οποίος στις κυβερνήσεις του κυρίου Σιμίτη υπήρξε και υφυπουργός, να μας φέρει και τα πρακτικά του Κισαία, τότε που περνάγαν και σφυράγανε οι μίζες, σαν το χαλάζι δεξιά και αριστερά, να δούμε ποιος έχει ευθύνη, ποιος υπέγραφε, ποιος δεν υπέγραφε. Και να δούμε αν αυτή είναι λειτουργία ευνομούμενου κράτους.
Παρακαλώ. Αν αυτή είναι λειτουργία ευνομούμενου κράτους. Κύριε Βορύδη, κύριε Κεδίκογλου, μην προκαλείτε απαντήσεις, διότι ύστερα ανοίγει πολύ το πράγμα. Παρακαλώ. Ο εν λόγω λοιπόν εξουσιοδοτηθείς από τη Σαουδική Αραβία, κύριος Παπαδόπουλος, έμαθα το όνομά του πρόσφατα, εσύ τον ξέρετε από παλιότερα. Ήρθε λοιπόν το Μάιο του 2016. Και το Μάιο του 2016 παρουσίασε την εξουσιοδότηση που κατήχε, όχι από ένα στέλεχος του Υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, αλλά από τον Διευθυντή Εξοπλισμών του Υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας. Η ελληνική πλευρά ως όφιλε προέβη στις προβλεπόμενες διαδικασίες για να διαπιστώσει την αυθεντικότητα αυτής της εξουσιοδότησης. Και ζήτησε με έγγραφο τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου του 2016, έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, ζήτησε στον στρατιωτικό ακόλουθό μας, στο στρατιωτικό ακόλουθο της χώρας, δεν έχουμε στη Σαουδική Αραβία, έχουμε όμως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, να προβεί στις προβλεπόμενες επίσημες ερωτήσεις για να διαπιστωθεί η αυθεντικότητα αυτής της εξουσιοδότησης. Και το Σεπτέμβριο του 2016, πράγματι, υπάρχει επίσημο αίτημα του ΑΚΑΜ προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, του ακολούθου άμυνάς μας προς το Υπουργείο Άμυνας Σαουδικής Αραβίας, για την επικύρωση της γνησιότητας εξουσιοδότησης. Σας καταθέτω στα πρακτικά αυτά τα έγγραφα, τόσο την εξουσιοδότηση που παρουσίασε το Μάιο του 2016, αν και τα έχει καταθέσει και ο Υπουργός, αλλά τα καταθέτω κι εγώ. Τόσο την εξουσιοδότηση λοιπόν του κυρίου Παπαδόπουλου που παρουσίασε, τόσο και το έγγραφο από την πλευρά του Υπουργείου Άμυνας προς τον ακόλουθο στρατιωτικό, αλλά και τις ενέργειες που αυτός έκανε προκειμένου να διαπιστωθεί η γνησιότητα. Το Σεπτέμβριο του 2016, ήσυχα, κύριε Δαπάκη, υπήρξε απάντηση από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας ότι το έγγραφο αυτό είναι αυθεντικό. Και στις 17 Νοεμβρίου του 2016, επίσημο πιστοποιητικό προς χρήση από το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, και μάλιστα δεν είναι ένα οποιοδήποτε στέλεχος αυτός που υπέγραψε, είναι διευθυντής της Επιτροπής Εξοπλισμών. Το Νοέμβριο λοιπόν του 2016, έχουμε 17 Νοεμβρίου, προσέξτε, 17 Νοεμβρίου του 2016, την επίσημη πιστοποίηση προς χρήση ότι είναι αυθεντική η εξουσιοδότηση, και έχουμε και το λεγόμενο End User Certificate, δηλαδή το πιστοποιητικό, το οποίο επικύρωσε η πρεσβεία μας στο ΡΙΑΤ. 17 Νοεμβρίου η πρεσβεία μας στο ΡΙΑΤ γνωρίζει ότι είναι αυθεντική η εξουσιοδότηση, αλλά δεν έχουμε να κάνουμε με μεσάζοντα, έχουμε να κάνουμε με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο από το Υπουργείο Άμυνας Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος θα συνδιαλλαγεί με τις ελληνικές αρχές, θα διαπραγματευτεί, προκειμένου να καταλήξουν σε διακρατική συμφωνία. Διότι εκεί καταλήξαν, σε διακρατική συμφωνία. Και έρχομαι τώρα στο ψητό. Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό, είμαι υποχρεωμένος όμως να το κάνω. Ιδιαίτερα μετά από την περίεργη συμπεριφορά των τελευταίων ημερών και την κατάθεση emails αλλά και πρακτικών από το ΚΙΣΕΑ στη Βουλή. Και ξέρετε, εγώ δεν θέλω να μείνω καθόλου σε αυτή τη συζήτηση, που είναι σημαντική συζήτηση περί ευθυνών, ποινικών κτλ. Ας αναλάβουν αυτοί που τους αφορά,
φαντάζομαι ότι θα ασχοληθούν. Όμως εγώ θα ασχοληθώ με την ουσία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αλληλογραφία του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορεί να παραβρίσκεται στη σημερινή συνεδρίαση επειδή βρίσκεται σε προγραμματισμένη αποστολή στο εξωτερικό, αλλά έχω πλήρη επικοινωνία μαζί του τις τελευταίες μέρες. Η επικοινωνία λοιπόν στο Υπουργείο Εξωτερικών γίνεται με άκρος απόρριτα ειδικού χειρισμού, τηλεγραφήματα. Εσείς λοιπόν στηρίζετε όλοι σας τον ισχυρισμό και όλοι σας την σκανδαλολογία και την παραφιλολογία περί μη επισήμου εκπροσωπήσεως, στην άποψη λέτε του πρέσβη του ΡΙΑΤ, της Ελλάδας στο ΡΙΑΤ, ότι δεν ήταν αυτός ο αυθεντικός εκπρόσωπος, παρά το γεγονός ότι η ελληνική πλευρά έπραξε τα δέοντα και είχε επίσημα έγγραφα από το Υπουργείο Άμυνας ότι ήταν αυτός ο εκπρόσωπος. Ανέτρεξα λοιπόν σε αυτά τα τηλεγραφήματα. Τα τηλεγραφήματα αυτά δεν θα τα καταθέσω στα πρακτικά, αλλά θα δώσω τη δυνατότητα τόσο στον αρχηγό της αντιπολίτευσης, τον κύριο Μητσοτάκη, όσο και στους προέδρους των κομμάτων να έρθουν στο Υπουργείο Εξωτερικών και να τα διαβάσουν. Και θα αναφερθώ στους αρχηγούς σας, κύριε Δραγάκη, δεν έχετε εμπιστοσύνη στον κύριο Μητσοτάκη, θα τα διαβάσει σωστά. Ήσυχα, παρακαλώ. Μήπως σας ενοχλεί, μήπως δεν θέλετε να σας πω τι εμπεριέχει, μήπως δεν είστε περίεργος, κύριε Βορύδη. Παρακαλώ. Ο κύριος πρέσβης, λοιπόν, στο ΡΙΑΤ. Παρακαλώ. Και μην φυσικά, ενοχλείς. Επί όλων αυτών των ζητημάτων, γνωρίζω ότι υπάρχει ένορκη διοικητική εξέταση, η οποία θα εξετάσει αρμοδίως και υπηρεσιακώς όλα τα ζητήματα. Θέσεις, απόψεις, πράξεις και παραλήψεις. Δεν είναι δική μου δουλειά να κρίνω. Όμως πράγματι, 4 μέρες μετά από την ημέρα εκείνη, τη 17η Νοεμβρίου του 2016, όπου επικύρωσε το πιστοποιητικό που μας έλεγε ότι ήταν ο αυθεντικός εκπρόσωπος της Σαουδικής Αραβίας στην Ελλάδα, 4 μέρες μετά έστειλε πράγματι ένα τηλεγράφημα στον Υπουργό των Εξωτερικών, στον οποίο λέγει, μεταξύ άλλων, ξέρετε, υπάρχει μια αξιόπιστη πηγή, προσέξτε, αξιόπιστη πηγή, που βρίσκεται στο στενό περιβάλλον του Σαουδάραβα Υπουργού, η οποία και μου ζήτησε να συναντηθούμε, η πηγή, και η οποία λέγει με λίγα λόγια ότι επειδή στην διαδικασία εμπλέκεται, που έχει ξεκινήσει και την έχει επικυρώσει, μια ελληνική εταιρεία, η πηγή λέγει ότι θα έπρεπε να έρθει απευθείας ο ίδιος στην Ελλάδα, προκειμένου να έχει συνεργασία για να πάρει η σαουδαραβική πλευρά σε χαμηλότερο τίμημα την αγορά του υλικού. Και καταλήγει, εφόσον η ελληνική πλευρά καταρχήν συμφωνεί, ο σύνδεσμος αυτός του Υπουργού Άμυνας προτίθεται άμεσα να μεταβεί στην Αθήνα για κατηδίαν διαβούλευση, διευθέτηση και πληρωμή. Μάλιστα. Κανένα κακό. Καθίστε, κύριε Γεωργιάδη, μη βιάζεστε. Μπράβο, αυτό που λέτε εσείς. Μη βιάζεστε, μη μου βιάζεστε. Παρακαλώ, ησυχία. Κινήθη η διαδικασία, όχι δια της πηγής και για του ανθρώπου αυτού, ο οποίος εμφανίστηκε στον πρέσβη ως ενδιάμεσος, προσέξτε, αλλά κινήθηκε με την κανονική διαδικασία, όπως είχε ξεκινήσει, εφόσον η πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είχε κάθε διαβεβαίωση και έγκριση ότι είναι ο επίσημος. Και εγώ λέω σωστά, διότι εσείς θα έπρεπε να έχετε έρθει, αν δεν το έκανε αυτό ο Καμένος, να του πείτε τι κάνεις. Έχεις κάποιον που σου λέει θα αγοράσω ακριβότερα, και επειδή ακούς ένα τηλεγράφημα ότι κάποιος άλλος ενδιάμεσος θέλει να αγοράσει φθηνότερα, να του δώσει φθηνότερα. Όταν λοιπόν ξέσπασε όλος αυτός ο θόρυβος, όλος παραδόξως, επαναλαμβάνω, το τελευταίο 15ήμερο, γιατί αυτά έχουν γίνει πολύ καιρό πριν, ο Υπουργός
Εξωτερικών ζήτησε από τον πρέσβη μας στο Ριάντ μία εξήγηση. Χρυσέ μου άνθρωπε, γιατί εσύ θεωρείς ότι αυτός δεν είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπος της σαουδαραβικής πλευράς, αλλά κάποιος άλλος ενδεχομένως είναι η πηγή η συγκεκριμένη, ο διάμεσος που μας ζήτησες να έρθει, και πού έχεις μάθει για όλα αυτά? Η απάντησή του ήταν προφορική τότε στον Υπουργό Εξωτερικών, ότι τα έχω μάθει διότι αυτή η πηγή βρίσκεται πολύ κοντά. Πολύ κοντά εκεί όπου παίρνω διαποφάσεις. Στο Υπουργικό Συμβούλιο ήταν παρόν και άκουσε τη συζήτηση. Και επειδή ο Υπουργός Εξωτερικών είναι παλιά καραβάνα, φώναξε τον πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας στην Ελλάδα. Τον ρώτησε, υπάρχει περίπτωση κάποιος τρίτος να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου? Απάντησε βεβαίως όχι. Και τότε ζήτησε από τον πρέσβη μας στο Ριάντ να κατονομάσει σε νέο τηλεγράφημα ειδικού χειρισμού ποιος είναι αυτός, ποια είναι αυτή η πηγή, ποιος είναι αυτός ο ενδιάμεσος. Και τότε λοιπόν, μεταξύ άλλων, ο πρέσβης μας στο Ριάντ, που είναι η βασική σας επιχειρηματολογία, αυτή είναι η βασική σας επιχειρηματολογία, λέγει μεταξύ άλλων το εξής. Αρχική πληροφορία, Νοέμβριο του 2016, περί ενδιαφέροντος σαουδαραβικής πλευράς για την αγορά του εν λόγω υλικού, καθώς και ενημέρωση περί διαμυθέντων σε πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο, μου περιήλθαν από το ίδιο πρόσωπο, και θα φανταζόσαστε όλοι σας βεβαίως ότι θα είναι κάποιος Σαουδάραβας. Ότι θα είναι κάποιος κοντά στο παλάτι, κάποιος αυλικός, κάποιος πρίγκιπας, κάποιο πριγκιπόπουλο, αλλά είναι Έλληνας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Έλληνας. Και το όνομα αυτού, Ζων Σφακιανάκης από το Ηράκλειο Κρήτης. Στη διάθεσή σας. Στη διάθεσή σας. Ένας Έλληνας λοιπόν, άλλος ενδιάμεσος, ο οποίος άλλος ενδιάμεσος, στην καλύτερη περίπτωση λέω εγώ, ησυχία. Δεν θέλω να ενοχοποιήσω κανέναν, στην καλύτερη περίπτωση ήθελε να βρει μια καλύτερη τιμή, δηλαδή λιγότερο συμφέρουσα για την ελληνική πλευρά προς τη σαουδαραβική πλευρά. Στην χειρότερη περίπτωση, τι να φανταστώ εγώ, είναι στη διάθεσή σας να έρθετε να διαβάσετε τα ειδικού χειρισμού, αλλά ο Θεός αγαπά τον κλέφτη, αγαπά και τον νοικοκύρη. Με τις πομφόλιγές σας! Με τις πομφόλιγές σας! Το ποιος είναι αυτός, ο άλλος ενδιάμεσος, να ψάξετε να το βρείτε εσείς. Το μόνο που εγώ κατάφερα να βρω, ότι υπήρξε κάποτε χρηματοοικονομικός σύμβουλος αποκρατικοποιήσεων το 2011 στον κύριο Παπακοσταντίνου. Δεν ξέρω τι είναι ο άνθρωπος, μπορεί να είναι εντιμότατος, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι η σαουδαραβική πλευρά. Είναι ενδιάμεσος κι αυτός. Και εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι βουλευτές, παρακαλώ, μετά από αυτές τις αποκαλύψεις, προσωπικά εσείς κύριε Μητσοτάκη, που επί 15 μέρες τώρα ενορχιστρώνετε, παρακαλώ κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ, να ζητήσετε με θάρρος και με παρησία συγγνώμη. Μια συγγνώμη τόσο από τον Υπουργό όσο και από τον ελληνικό λαό, διότι αυτό που αμφισβητείτε είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Διπλωματικό Σώμα. Αμφισβητείτε το κύρος της πατρίδας μας. Δεν κάνετε κακό στην κυβέρνηση. Κάνετε κακό στη χώρα. Κάνετε κακό στη χώρα με τη συμπεριφορά σας. Θέλω λοιπόν να σας πω, κύριε Μητσοτάκη, και κλείνω και κατεβαίνω από το βήμα. Κατεβαίνω από το βήμα. Ήσυχα, παρακαλώ. Αν νομίζετε... Παρακαλώ ένα λεπτό, κύριε Πρωθυπουργέ. Ζητήθηκαν απαντήσεις και κατατίθενται και στοιχεία. Παρακαλώ, δεν ξέρω αν νομίζετε, αυτή είναι η διαδικασία σήμερα, ότι με τις πομφόλιγες, με τις φούσκες, με τις φούσκες θα καταφέρετε με αντιπερισπασμό να αλλάξετε τη συζήτηση και να φύγετε από εκεί που σας πονάει, από τη διαφθορά, από τη φοροδιαφυγή, από τα Panama Papers, για να συζητάμε για τον καμένο που προσπάθησε να πάρει περισσότερα για το ελληνικό δημόσιο. Ακόμα και αν το νομίζετε, δεν θα τα καταφέρετε, κύριε Μητσοτάκη. Όπως είδατε, εγώ σήμερα απάντησα επί της ουσίας. Δεν είπα μόνο αυτά τα οποία νομίζετε εσείς ότι είναι η μπάλα στην εξέδρα.
Αλλά την άλλη συζήτηση μην νομίζετε ότι θα την αποφύγετε. Θα δώσετε απαντήσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν σας ενημερώνω ότι θα καταθέσω πρόταση για διεξαγωγή προημερησία συζήτηση στη Βουλή για τη φοροδιαφυγή. Για να δούμε λοιπόν εδώ ποιες απαντήσεις θα δώσετε, κύριε Μητσοτάκη, για αυτά τα μεγάλα, τα κρίσιμα θέματα που αφορούν τον ελληνικό λαό. Τα 520 δισεκατομμύρια ευρώ που φύγαν έξω από τη χώρα αφορολόγητα και οδηγηθήκαμε στην κρίση. Για αυτά θα κληθείτε να απαντήσετε κάποια στιγμή, κύριε Μητσοτάκη.